Καλημέρα κύριε Φενέκο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Έχουμε πια νέα δεδομένα γεωπολιτικά συνολικά. Ίσως σε μία από τις κρισιμότερες, εγώ αυτό υποστηρίζω, περιόδους για την ίδια την ανθρωπότητα. Γιατί εδώ μιλάμε για δυνάμεις που αν εμπλακούν σε γενικευμένη σύραξη έχουν πυρηνικά. Βεβαίως έχετε δίκιο και εδώ έρχομαι τώρα στην λογική των τετελεσμένων και τη στρατηγική που ακολουθεί η Ρωσία, η οποία είναι πάντα περιορισμένου σκοπού, δηλαδή τα τετελεσμένα δεν μπορούν να έχουν διευρυμένο σκοπό. Και το βλέπουμε τώρα με τα βήματα που κάνει και στην Κρυμαία, γιατί τα κάνει τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε στη λογική των πυρηνικών, αφενός δεν, γιατί δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα. Αφετέρου το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δράσει αν δεν περάσουν 2 ή 3 μήνες με να αναπτύξει τις δυνάμεις. Μάλιστα. Οπότε, αυτή η νέα σελίδα τι είναι? Είναι απόδειξη ότι τελικά είχε διαβάσει καλύτερα στρατηγικά στο πεδίο Πούτιν τις διαθέσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε σχέση με την Ουκρανία? Είναι το λάθος μήνυμα που εξέπεμπε τόσο καιρό η Ουκρανική κυβέρνηση? Τι ακριβώς συνέβη? Βεβαίως και έχετε δίκιο. Μας έδειξε και στην Κρυμαία ότι ο Πούτιν εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του αντιπάλου του κάθε φορά. Και τώρα το έκανε, βλέποντας τη μετάπτωση που έγινε στο εσωτερικό της Ουκρανίας, ενώ υπήρχε η συμφωνία του Μίνσκ, που έδινε μια διέξοδο. Ο Ζελένσκι έκανε μια στροφή εθνικιστική, δεν τήρησε τη συμφωνία του Μίνσκ. Μισό λεπτό, κύριε Φενέκο, για να το καταλάβει ο κόσμος. Λέτε δηλαδή ότι εδώ ο πυροκρουστήρας είναι ότι ο Ζελένσκι, ενώ με άλλο πρόταγμα εξελέγει, ξαφνικά κάνει μια στροφή και λέει: εγώ δεν αποδέχομαι τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει του Μίνσκ? Βεβαίως, δεν τις αποδέχτηκε. Και εδώ και είναι η μεγάλη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν διαβείτε την έκθεσή της του 18 και του 19 για την Ουκρανία, τα επισημαίνει αυτά τα προβλήματα. Επισημαίνει και τα προβλήματα της Ρωσίας βέβαια. Και τι λέει? Ότι η συμφωνία του Μίνσκ δεν τηρείται και υπάρχει ζήτημα για τα θέματα της αυτονόμησης των περιοχών που δεν μπορεί να τα κουβαλήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βλέπετε μια ολιγορία που την εκμεταλλεύτηκε ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έντεχνα. Κύριε Φενέκο, θέλω να μου πείτε ποιες είναι πια οι προεκτάσεις και για την πατρίδα μας και σε σχέση με την Τουρκία, που πολλοί λένε ότι τώρα πια τίθεται και τις ίδιες επιτακτικά το ερώτημα με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις, διότι επί του πεδίου πια έχουμε εξελίξεις. Ας δούμε καταρχάς στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε εμπλακεί, θα ήταν και η διέξοδό μας για να μην βρεθούμε σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Θα έπρεπε να έχουμε εμπλακεί με το πρόσχημα της, όχι το πρόσχημα, με την ουσία της προστασίας των Ελλήνων στη Μαριούπολη. Θυμίζω ότι το 1992 η Ρωσία είχε φωνάξει τους Έλληνες στη Μαριούπολη ζητώντας τους να κάνουν αυτόνομο κράτος και δεν το είχαν δεχτεί τότε οι Έλληνες. Στη λογική της προστασίας λοιπόν θα μπορούσαμε να διαμεσολαβούμε και να έχουμε ανοιχτές γέφυρες προς κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά δε την Τουρκία, είναι σίγουρο ότι η Τουρκία διδάσκεται από αυτά που βλέπει γύρω της και θα προσπαθήσει και έχει εφαρμόσει και τη στρατηγική των τελεσμένων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στα Ήμια. Ότι θα δούμε σύντομα κάποιες δράσεις της με πρόσχημα ό,τι βλέπει που γίνεται με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Είναι εύκολο εάν μπαίνουμε σε μια νέα, εκτός αν εκτιμάτε ότι δεν θα είναι έτσι, ψυχροπολεμική κατάσταση, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως να επιτρέψουν στην Τουρκία να ανοίξει ένα μέτωπο? Ότι μπαίνουμε σε μια ψυχροπολεμική κατάσταση, μπαίνουμε. Διότι, δηλαδή το ήθελε και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δηλαδή είχε ένα πρόβλημα προσανατολισμού. Ο Μακρόν είχε πει ότι είναι κεφαλικά νεκρό και έχοντας υπηρετήσει το ΝΑΤΟ, ξέρω ότι ήθελε να βρει κάποιον εχθρό, κάποιον αντίπαλο για να υποχρεώσει τις χώρες και να συνδράμουν οικονομικά και να μετέχουν. Mm. Και τον βρήκε τώρα αυτόν τον εχθρό. Επίσης ο Biden ήθελε να διασφαλίσει τις συμμαχίες του για τις επόμενες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που θα γίνονται στην Ασία και στην Ανατολική Ασία. Άρα αυτή τη στιγμή χειραγωγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ καπελώνει την Ευρώπη, τα χρήματα θα πέφτουν για την ενίσχυση των ατοικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη και την παρουσία τους, δεν θα έχει κανένα πρόσχημα και βέβαια η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί προσπαθώντας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Αμερική και να πάρει όσα μπορεί, χωρίς ταυτόχρονα να τα σπάσει με τη Ρωσία. Μάλιστα. Τώρα, από όσα ξεδιπλώνεται έτσι ως πρώτες σκέψεις, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο μεγάλος χαμένος, είτε παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν, είτε επιδεινωθούν περαιτέρω, είναι η ίδια η Ευρώπη. Βεβαίως και είναι η ίδια η Ευρώπη. Και μάλιστα θα έρθω στο θέμα των κυρώσεων. Το θέμα των κυρώσεων που συζητάμε, που όντως είναι επώδυνες για τη Ρωσία. Γιατί οι συναλλαγές της Ρωσίας με την Ευρώπη είναι της τάξης εμπορικής, είναι της τάξης των 20 και πάνω δισεκατομμυρίων. Οι κυρώσεις δε έχουν και ένα ζήτημα με το SWIFT, το σύστημα SWIFT.
Το σύστημα SWIFT τι είναι? Είναι ο ηλεκτρονικός τρόπος διεξαγωγής των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αν λοιπόν την πετάξουν απ' έξω τη Ρωσία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει με τον δυτικό κόσμο, που θα είναι πολύ επώδυνο για αυτήν. Γι' αυτό πιστεύω ότι και την Ευρώπη και τη Ρωσία τη συμφέρουν αυτή τη στιγμή να ψάξουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση, η οποία να βασίζεται σε κάποια άρθρα από τη συμφωνία του ΜΙΤ, ενσωματωμένα επίσης και με κάποιο καθεστώς αυτοδιοίκησης, αυτονομίας των περιοχών του Ντομπάς και του. Άρα λέτε ότι εντός εισαγωγικών το καλό σενάριο είναι ενός επώδυνου για την ουκρανική κυβέρνηση συμβιβασμού, αλλά νέου συμβιβασμού που θα έχει και κάποια σπέρματα από τη συμφωνία του Μίνσκ. Διαφορετικά θα πάμε σε πλήρη σχάση που θα στέλνει τη Ρωσία εγκύτερα στην Κίνα πια. Ήδη έχει κάνει τις κινήσεις του ο Πούτιν σε σχέση με την Κίνα. Προφανώς. Έχει αυξήσει το φυσικό αέριο που της δίνει και από τη Σαχαλίνη και από τον υπερσιβηρικό αγωγό. Έχει βελτιώσει τις συναλλαγές του. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αυτόνομο σύστημα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το SFPS, έτσι ώστε να ξεφύγει από το δυτικό εναγκαλισμό. Όμως και πάλι αυτά είναι ασπιρίνες μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα. Και πιστεύω ότι καλό όλων είναι να βρεθεί μια τέτοια λύση ανάλογη, και η χαμένη θα είναι τελικά η Ουκρανία, η οποία ακολούθησε ασφαλμένη πολιτική κατά τα. Αυτό που έχετε γράψει, επαναλαμβάνω, την περασμένη εβδομάδα, ναι. Ενεργειακά δεν θα έχει επιπτώσεις και για την Ευρώπη, ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν σκληρύνουν τα πράγματα με τη Ρωσία? Βεβαίως και θα έχει ενεργειακά, με δεδομένο ότι ο Nord 2 τον βλέπω να τελειώνει, να μην συνεχίζεται. Η Γερμανία βέβαια εξακολουθεί να θέλει να τον κρατάει βιώσιμο, αλλά πιστεύω ότι θα αργήσει πάρα πολύ, ακόμα και να επανέλθει, θα βγει πάρα πολύ να ενεργοποιηθεί. Όμως υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία για τους Αμερικανούς που ελέγχουν τα ορυκτά καύσιμα να δώσουν τα αποθέματα σχιστολιστικού αερίου στην Ευρώπη με υψηλές τιμές. Και βέβαια έχει και ένα παράθυρο ευκαιρία και για μας, για τις ανεκμετάλλευτες πηγές που μπορεί να έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τις συζητάει κανείς αυτές, κύριε Φενέκο, πλην ημών εσάς και μερικών ακόμη? Εμείς εδώ συζητάμε άλλα για τους φυσικούς πόρους. Εκτός αν η ανάγκη μας τρέψει. Σωστά το είπα, το σχιστολιθικό θα έρχεται στην Ευρώπη ακριβό. Η Ρωσία επίσης θα δει διαφορετικά τις τιμές. Άρα η Ευρώπη χάσει, κερδίσει, χάσει. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και γι' αυτό εγώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε μια συμβιβαστική λύση. Ωραία, ίσως να την καταλήφθηκε. Αλλά κανένας δεν μας αποτρέπει από το να κάνουμε κάθε τους αγωγούς με την Αίγυπτο, προκειμένου να υπερβούμε τα ζητήματα των δυσκολιών του EastMed. Εμείς δεν βλέπουμε τα δικά μας καν ορυκτά. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, κάτι τελευταίο που έρχεται είναι, το βρίσκω εξαιρετικό ερώτημα από την Αργυρούλα. Κύριε Φενέκο, λέει ως πρώην στρατιωτικός, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε με πανέξυπνο τρόπο και στρατηγικά όλη αυτή την εικόνα. Μπορούσε να συμπεριφερθεί και διαφορετικά όταν φτάναν στην αυλή του αυτό που ο ίδιος ορίζει ως ζώνη ασφαλείας ζωτικών συμφερόντων άλλες δυνάμεις? Είναι εύστοχο το ερώτημα. Πόσο μάλλον όταν στηρίζεται και στις εγγυήσεις που είχαν δοθεί, όπως λέει, από το δυτικό κόσμο όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ότι δεν θα επεκταθούν στο μαλακό της υπογάστριο. Όμως βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ συνεχώς έκανε παρεμβάσεις, προχώρησε και είναι εύλογα τα ερωτήματα, γιατί και οι Αμερικάνοι το ίδιο θα έκαναν. Όλοι θα έκαναν το ίδιο. Απλώς είδα στην θέση, ναι, του Πούτιν, ναι. Στην θέση του Πούτιν εχθές, είδα ένα αλαζονικό λίγο ύφος ισχύος που με τρομοκράτησε λιγάκι και ελπίζω να μην είναι μια πάγια πολιτική από εδώ και μπρος από πλευράς του. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, με αυτή την εικόνα θεωρείτε ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια νέα εποχή ρευστότητας και ανακατανομής των γεωπολιτικών σφαιρών και δυνάμεων και ισχύος και πάει λέγοντας, και επίσης για να κλείσετε έτσι και ελπίζω να τα πούμε εκτενέστερα και τηλεοπτικά, για να κλείσετε έτσι, με ρωτούν κάποιοι, καλά εντάξει αντιληπτό το τι γίνεται και η αντίδραση του δυτικού κόσμου, μα εδώ είναι τόσες δεκαετίες καταπατημένο το βόρειο τμήμα της Κύπρου και δεν κουνιέται φίλο. Η Κύπρος ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ, έβαζε βέτο η Τουρκία. Για την Ουκρανία όμως το συζητάνε. Έχετε δίκιο. Αλλά το ΝΑΤΟ αναγκαστικά και στην περίπτωση εδώ της Ουκρανίας, παρά τις ρητορικές, θα πάει μόνο σε κυρώσεις, που δείχνει το λάθος που κάναμε, που φύγαμε από το δικαιϊκό πλαίσιο που υπήρχε για την Κύπρο και για τις κυρώσεις οι οποίες υπήρχαν. Και το αφήσαμε στις καλένδες, ενώ θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι. Κυρώσεις και είναι ευκαιρία να το επαναφέρουμε. Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι φτιάχνεται ένα κλίμα που οδεύει σε ένα νεοψυχροπολεμικό περιβάλλον ή υπάρχουν περιθώρια να αποφευθεί αυτό? Δύσκολο να αποφευθεί, με την έννοια ότι
και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να βρουν αντίπαλο, να εφεύρουν, αλλά και ταυτόχρονα βρίσκει και ευκαιρία ο Πούτιν όλες οι περιοχές που είχαν τάση απόσχησης να επανέλθουν στην αγκαλιά του φοβούμενες για επιπτώσεις. Και βέβαια όλη αυτή η σύγκρουση ευνοεί την Κίνα και την Ανατολική Ασία, έτσι, η οποία μένει πλέον στιγμή για κάποιο καιρό χρονικό διάστημα, παίρνει χρόνο για να αναπτύξει τις δραστηριότητες. Σαφές αυτό που είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φενέκο. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.